τον θάνατο και τρίτου Γάλλου στρατιώτη στο Βόρειο Μάλι, επιβεβαίωσε την Κυριακή η γαλλική κυβέρνηση. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας, ο 26χρονος έπεσε νεκρός στην ορεινή περιοχή που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Αλγερία. Οι μάχες με τους Ισλαμιστές αντάρτες στην Αφρικανική χώρα συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Όλα αυτά συμβαίνουν ελάχιστες ώρες μετά την ανακοίνωση του στρατού του Τσάντ ότι σκότωσε δύο ανώτατα στελέχη της Αλ-Κάιντα στην περιοχή. Ο λόγος για τον Μοχτάρ Μπελ Μοχτάρ, ηθήνονταν νου στο θρίλερ της πρόσφατης ομοιρίας στο εργοστάσιο Ιρίου στο Εναμένα της Αλγερίας και τον Αμπντελ Χαμίντ Αμπού Ζεϊντ, που θεωρείται υπεύθυνος για την απαγωγή τουλάχιστον 4 Γάλλων υπηκών στον Νίγηρα το 2010. Ωστόσο, η είδηση για τους δύο θανάτους δεν επιβεβαιώνεται ακόμα από γαλλικής πλευράς. Στα Ορειφόγκα, στις τελευταίες ημέρες διεξάγονται σφοδρές μάχες ανάμεσα σε Ισλαμιστές μαχητές και τις δυνάμεις του Μάλι που επικουρούνται από άνδρες του στρατού της Γαλλίας και του Τσάντ. Πάντως, οι φιλοί συχικάτοικοι στην πόλη Γκάο αισθάνονται πλέον πιο ασφαλείς μετά την σύλληψη όλων των ανταρτών που σχετίζονταν με την Αλ-Κάιντα και είχαν καταλάβει εδώ και ένα χρόνο μια γειτονική περιοχή.